Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά, πώς τα περνάτε? Κουρεύτηκα, να τα λέμε όλα. Να έχω βάλει και εγώ για σκουλαρίκια, να τα λέμε και αυτά. Και τι σας έχω σήμερα, έτσι στα μαύρα που ντύθηκα, είπα να σας κάνω ένα... Δεν μπορώ που η Έλληνα είναι δίπλα μου και κάνει ακροβατικά για να μην ακουστεί. Δεν μπορώ να σας τη δείξω τώρα γιατί θα χαλάσουμε το πλάνο μας, εντάξει, θα σας τη δείξω στο τέλος. Α, ή και όχι, ή και ποτέ. Ή και ποτέ γιατί φοράει πιτζάμες. Καλύτερα όχι. Θα την ακούτε μόνο. Θα σχολιάζει. Βλέποντας elite ταυτόχρονα. Ας πιάσω εγώ τα μαλλιά μου εδώ πέρα που δεν πιάνονται με τίποτα γιατί τώρα είναι φρεσκοκουρεμένα. Ας τα πιάσω έτσι κάπως. Λίγο ασχήμια. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και έτσι θα σας δείξω σήμερα ένα smoky make-up το οποίο έκανα εγώ στα γενέθλιά μου και όλες μου οι φίλες λέγανε ρε φίλε τι τέλειο αυτό που έκανες στα μάτια σου και έλεγα πρέπει να σας το δείξω αυτό το πράγμα. Καταρχάς είναι γελίο, είναι πολύ εύκολο και ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας. Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτό. Σήμερα θα σας δείξω μόνο μάτια, όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνω εκτός κάμερας και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με την παλέτα του James Charles, την πολύ αγαπημένη, η οποία έχει πάρα πολλά nude χρώματα, αλλά έχει και τέλειο μαύρο. Για να δούμε τώρα εδώ. Είναι αυτή εδώ, όπως γνωρίζετε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό, θα πάμε με διαβαθμίσεις, θα τα δείτε τώρα όλα στην πορεία. Αρχικά θα ξεκινήσω με την P. Louise στην βάση, η οποία ξέρετε πόσο την αγαπώ και πόσο την λατρεύω. Είναι η απόχρωση 02. Για μένα είναι τέλεια. Τώρα εσείς αν θέλετε να πάρετε κάποια πιο σκούρη, πιο τέτοια, καλό θα ήταν να το ψάξετε πριν, γιατί κάνουν και κάνα δεκαήμερο να έρθουν. Και με ένα πινελάκι, έτσι αυτό το πλαϊνό εγώ χρησιμοποιώ, που είναι έτσι flat, παίρνουμε και βάζουμε πάνω σε όλο το μάτι. Αυτή η βάση, επειδή είναι έτσι λίγο πιο λιπαρή σε σχέση με άλλες βάσεις, να ξέρετε θέλει σετάρισμα από πάνω, όχι με πούδρα, με μια σκιά μπέζ και είναι κομπλέ. Για να λειτουργήσει καλά. Λοιπόν, βάζω μέχρι λίγο έξω έτσι. Το ίδιο θα κάνω και στο άλλο ματάκι. Τέλεια. Και μετά εγώ περνάω και λίγο με το σφουγγαράκι μου να σβήσω τις ατέλειες. Γιατί έτσι που το βάζω με το πινέλο δεν κάθεται τέλεια. Και το βγάζω λίγο προς τα έξω. Θα χρησιμοποιήσω αυτό της Morphe το πινελάκι που είναι έτσι αρκετά fluffy και θα πάρω από το James Charles την παλέτα, αυτή είναι εδώ την απόχρωση του Beige, την Beige. Την Beige. Τι κρίμα να μην έχει ένα καθρέφτη αυτή η παλέτα, πραγματικά. Και θα βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Σε όλο το βλέφαρο βασικά. Αχ, άφησε χνούδι. Τρίχα. Εκεί που έκατσε, πώς έκατσε εκεί μέσα. Αν είναι δυνατόν. Θεέ μου, βγες παιδί μου. Θα την έχουμε εκεί για πάντα νομίζω. Και θα συνεχίσουμε με το μαγικό μου τρίκ που είναι το ζελοτέιπ. Λοιπόν, ας βρούμε τώρα τη γωνίτσα του ζελοτέιπ. Είναι το χειρότερό μου αυτό, να τη βρήκα. Και βάζω ένα τέτοιο κομματάκι, βλέπετε εδώ. Έπεσε. Στην άκρη του ματιού μου, εκεί που τελειώνει η γραμμή ή πάνω, ή κάτω, ήθελα να πω. Και ανεβαίνει το μάτι προς τα πάνω. Τσάκα της, τσάκα της. Ωραία, τώρα θα βάλω μόνο στο ένα μάτι, μετά θα συνεχίσω με το άλλο. Παίρνω ένα πλαϊνό πινέλο σαν αυτό και παίρνω το μαύρο που σας έδειξα πριν. Ουλαλά. Και σχηματίζω όλο το κινητό βλέφαρο. Σαν να βάζω eyeliner. Τραβάω μέχρι έξω. Για να σχηματίσω αυτό το cut eye. Mm-hmm.
Τώρα εσύ το βλέπεις και λες τι έχει κάνει αυτή το απέσιο αυτό το πράγμα που έχει ζωγραφίσει εκεί. Αλλά θα το δεις, την πορεία έρχεται. Λοιπόν, αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, πάρω ένα λεπτό blending brush σαν αυτό και θα συνεχίσω με αυτήν εδώ τη σκιά που είναι λίγο σκούρη, αλλά όχι εντελώς σκούρη, να μην είναι και μαύρη, και συνεχίζω να μπλεντάρω προς τα πάνω τώρα εδώ. Εδώ. Και ξαφνικά έτσι κάτι δημιουργείται εδώ. Ένα ωραίο blending. Αχα, τέλεια. Θα συνεχίσω με αυτήν την απόχρωση που είναι λίγο πιο ανοιχτή. Με το ίδιο πινέλο. Και συνεχίζω να μπλεντάρω στο ίδιο σημείο, δεν ανεβαίνω πιο ψηλά. Αυτό είναι το birthday make-up μου, με λίγα λόγια, όπως καταλάβατε. Και με ένα πινέλο όπως αυτό τώρα που είναι blending, τη Zoeva το 228, θα πάρω την πρώτη μπέζ απόχρωση που έχω χρησιμοποιήσει, που είναι αυτή εδώ, και θα μπλεντάρω το πάνω μέρος, να κάνω ένα ωραίο σβήσιμο. Και μετά, αχ, καλή, κόλλησε τα μαλλιά μου, αχ. Αληθόρησα, φίλε, αληθόρησα. Και κόλλησε και στραβά το ζλουτέιπ. Τέλεια, εκθαμβωτικό. Πείτε μου ότι είναι εκθαμβωτικό αυτό που έκανα τώρα. Ωραία, το ίδιο θα κάνω και στο άλλο μάτι. Θα σας πείσω αυτό λίγο με λίγο μορμάντιλο, γιατί είναι αστείο το ότι πάει έτσι. Κολλήσει στραβά το ζωλητέιπ, αλήθεια τώρα. Για τώρα. Θα το κάνω off camera το άλλο μάτι και θα επιστρέψω. Και θα συνεχίσουμε, αφού φτιάξαμε και το άλλο μάτι, με ένα μαύρο μολύβι. Με ένα μαύρο μολύβι από Maybelline που είναι το Tattoo Liner. Παιδιά, αυτά τα μολύβια τα αγαπώ. Κάνω σβησμένο μολύβι τέλειο, βγαίνει υπέροχο. Και θα βάλω στο εσωτερικό του ματιού για να μην ξεχωρίζει από τη μαύρη σκιά. Καταλάβατε τι θα κάνουμε τώρα? Γιατί εμείς δεν θέλουμε αυτό το αποτέλεσμα να μας το χαλάσει αυτό το άσπρο που θα φαίνεται στο εσωτερικό από το μάτι μας. Και αυτό το μολύβι, άσχετα που φαίνεται σαν πλαστικό, ξύνεται, για όσες το έχετε πάρει, και γιατί με έχουν ρωτήσει άπειρα άτομα. Λοιπόν, θα συνεχίσω, γιατί λίγο glitter λείπει από αυτό το μακιγιάζ, με στήλα, το οποίο είναι το νούμερο Bronze Bell. Α, είναι χριστουγεννιάτικο, Chindy Bell και τέτοια πράγματα. Και θα βάλω λίγο στην παλετίτσα μου, παιδιά, αυτό είναι φανταστικό πραγματικά. Και τώρα φυσικά θα βάλουμε στο εσωτερικό της γωνίας εδώ έτσι λίγο, για να δώσουμε τη λάμψη που του έλειπε αυτού του ματιού. Τι λέτε κι εσείς? Ενέβρε, παιδί μου, ναι. Άλλο μάτι. Και αν δεν θέλετε να βάλετε τόσο glitter, μπορείτε, ας πούμε, να βάλετε, ξέρω κι εγώ, μια σήμερ σκιά. Γιατί όχι, εκείνη θα ταιριάζει. Πρέπει να μου αρέσει που είναι γκλιτεράτη αυτή η σκιά, γιατί δίνει το image. Θα συνεχίσουμε με μάσκαρα και βλεφαρίδες. Θα χρησιμοποιήσω με το Last Sensation Primer, το οποίο θα βάλω στους βλεφαρίδες μου για να φαίνονται ακόμη πιο μεγάλες και πυκνές. Με βοηθάει πάρα πολύ. Και βασικά πιο γυριστές κυρίως. Είναι άσπρο, αλλά δεν φαίνεται μόλις βάζεις τη μάσκαρα.
αλλά τη σταθεροποίηση είναι οι γυριστές. Κάποιες φορές δεν βάζω βλεφαρίδες λόγω αυτού του primer, πραγματικά, αλήθεια σας λέω. Βάζεις λίγο, το αφήνεις για λίγο να στεγνώσει και αμέσως μετά μπορείς να προσθέσεις τη μασκαρίτσα σου. Εγώ θα βάλω μόνο στις πάνω βλεφαρίδες μάσκαρα, γιατί θα βάλω μετά το concealer και όλα τα υπόλοιπα στο κάτω μέρος, οπότε δεν θέλω να μου το λερώσει. Και τη βλεφαρίδα μου. Του μπανιάρες οι βλεφαρίδες, δεν ξέρω αν τις βλέπεις. Χαμός. Να ξέρετε, γενικά όταν βάζετε βλεφαρίδες, να βάζετε μαύρο από κάτω στο μάτι για να μην φαίνεται η διαφορά κιόλας. Θα συνεχίσω με τις Eldora τις βλεφαρίδες. Είναι η M102, είναι από τις αγαπημένες μου βλεφαρίδες. Γενικά η Eldora, έχω πάρα πολλές. Και επειδή έχω έτσι μικρά ματάκια, μου ταιριάζουν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Ποτέ δεν με πονάνε, τις βάζω στις πελάτησές μου, ποτέ δεν έχει καμία παράπονο. Είναι εξαιρετικές. Θα χρησιμοποιήσω την Duo, ως γνωστόν η κόλλα που βοηθάει απίστευτα στις βλεφαρίδες. Και εγώ τι κάνω τώρα, θα σας δείξω ένα κολπάκι. Τώρα αυτή η συγκεκριμένη δεν θέλει κόψιμο. Λοιπόν, παίρνω με το πίσω μέρος του τσιμπιδακίου και βάζω έτσι εδώ στο στεφάνι της βλεφαρίδας, για να μην μπει μεγάλη ποσότητα στην ουσία. Το φυσάω για 30 δευτερόλεπτα, το αφήνω λίγο να στεγνώσει και μετά τοποθετώ τη βλεφαρίδα με το τσιμπιδάκι πάνω στο μάτι. Εμένα γενικά δεν με βολεύει να μην δεν τη βάλω με τσιμπιδάκι, οπότε πάντα τη βάζω με τσιμπιδάκι. Αλλά αυτή τη φορά, επειδή κρατά τον καθρέφτη, θα τη βάλω με το χέρι. Ρε φίλε, άλλο μάτι γίνεται με την βλεφαρίδα, άλλο μάτι. Ξέρετε, η ντουο στεγνώνει η διάφανη, δεν φαίνεται τίποτα. Το μόνο κακό που έχει η ντουο είναι ότι είναι βαριά σαν σύσταση, γιατί έχει λάτεξ μέσα. Το μόνο μείον της, νομίζω. Τι έχετε να πείτε? Περπαραγωγή, περπαραγωγή, τρελή. Πείτε, πείτε το, πείτε το. Λοιπόν, τώρα θα κάνω off camera το πρόσωπο, φρύδια και τα λοιπά και θα έρθω να βάλουμε μαζί κραγιόν. Και αφού έκανα όλο αυτό το μακιγιάζ, βάση, ρούζ, εννοείται ό,τι θέλετε με ρωτάτε. Εδώ πέρα θα εμφανιστεί και το Instagram μου σε περίπτωση που θέλετε να μου στείλετε μήνυμα ή οτιδήποτε. Πάμε να συνεχίσουμε με το κραγιονάκι, το οποίο θα είναι από Anastasia Beverly Hills. Είναι το Sand, η απόχρωση Sand. Είναι αυτή εδώ. Ένα πολύ πολύ nude beige στην ουσία. Και θα το βάλω, γιατί με αυτό το μάτι δεν μπορείς να βάλεις και... θα τα γκρέμισε όλα πάλι. Και σκούρο κραγιόν. Τέλεια. Και θα το κάνουμε και λίγο gloss, έτσι, γιατί έχω και έφυγε σήμερα. Γιατί όχι. Θα χρησιμοποιήσω από Jeffree Star το Star Chrome, που είναι αυτό εδώ το μικρούλι, που ήταν στη συσκευασία με τα 6. Και θα το βάλω. Έχει beige κάλυψη, αλλά δεν είναι υπερβολικά καλυπτικό, οπότε θέλει μια βάση από κάτω. Αυτό που μιλάω ενώ βάζω καλιά, με ξεπερνά. Τα σκυλιά μου φρίξανε. Μου άρεσε. Πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, αυτό ήταν το smoky eyes μου για σήμερα. Το λες βραδινό μακιγιάζ, το λες χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ, το λες πολλά μακιγιάζ γενικά. Είναι ένα πανεύκολο, πανγρήγορο. Αν έχεις να βγεις και δεν ξέρεις τι να κάνεις, νομίζω είναι γελιάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, κάντε like από κάτω.
να μου αφήσετε ένα σχόλιο, να μου πείτε τι σχέδια έχετε για τα Χριστούγεννα. Αν θέλετε να σας πω οτιδήποτε για τη βάση, εννοείται να μου γράψετε από κάτω, να με ρωτήσετε ή να μου στείλετε στο Instagram, ό,τι θέλετε. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!